μετά από καταδίωξη αστυνομίας υπόπτου ληστείας, τα μέλη της αστυνομίας χρησιμοποίησαν τα όπλα και τον δολοφονήσαν. Τον πυροβολήσαν και πέθανε. Η αρχή διερεύνησε το επεισόδιο αυτό και κατέληξε ότι τα μέλη της αστυνομίας άσκησαν μία υπέρμετρη με τη χρήση των όπλων. Και αποτέλεσμα να δολοφονηθεί το άτομο αυτό. Όμως δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε το πρόσωπο το οποίο είχε πυροβολήσει. Γι' αυτό βρήκαμε ένοχη την αστυνομία, όχι το μέλος εκείνο το οποίο είχε πυροβολήσει. Και τι έγινε, η απόφαση ποια ήταν? Η απόφαση είναι ότι ο θάνατος του προήρθε από την αστυνομία. Ότι κακώς η αστυνομία είχε χρησιμοποιήσει το περίστροφο, κακώς είχε πυροβολήσει. Με αποτέλεσμα να πεθάνει έναν τέλος. Καλά, πόσοι αστυνομικοί εμπλέκονταν στην υπόθεση? Εμπλέκονταν δύο περιπολικά. Δηλαδή το πολύ 8 αστυνομικοί. Το πολύ 8. Και καλύπτουν ο ένας τον άλλο, δεν ήξεραν κανένας ποιος πυροβολήθηκε. Όχι. Αλλά οι πυροβολισμοί πρέπει να έχουν ρηφθεί από 4-5 μέλη. Έγινε βαλιστικός έλεγχος, ποιοι είχαν τα όπλα, ποιοι τα χρησιμοποίησαν? Δεν έγινε βαλιστικός έλεγχος, όμως ο τρόπος ο οποίος είχε δολοφονηθεί το πρόσωπο αυτό, δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε από ποιο αυτοκίνητο είχε πυροβοληθεί. Αλλά με την εισάτωπο απαγωγή όμως αφαιρέσατε από τους 8 τους 4, αφού προήρθε από 4, από 4 όπλα. Ναι. Άρα έγινε εντελεχής έλεγχος σε πάση περιπτώσει και ήταν, δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε στο πρόσωπο. Δεν βρεθήκε ούτε ο Κάλικας. Ξαφανίστηκαν οι δύο Κάλικας. Πριν 2-3 χρόνια.